Γεια σα και καλώ στα Σήμερα 11 του 2023, καλή σε εβδομάδα. Και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Αλλά πριν πάμε στα κρυπτο νέα μα, θέλω να σα ανακοινώσω ότι έχει βγει και ένα ολοκένουργιο blog στα κρυπτο Το οποίο αναφέρεται σε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το proof of work, Τον μηχανισμό συνένεση. Ο οποίο έχει γίνει πάρα πολύ γνωστό λόγω ότι είναι ο μηχανισμό που χρησιμοποιεί το bitcoin. Και εμεί θα περάσουμε και στι ειδήσει μα και θα πάμε για αρχή σε νέα για τα ανταλλακτήριά μα και θα πάμε στην Coinbase που όσοι σα αρέσει η ιδέα του staking. Πλέον η Coinbase προσφέρει στο USDC, στο stablecoin της, 5% ετήσιο επιτόκιο. Και εμείς θα περάσουμε σε νέα για την FTX που πλέον έχουμε μάθει ότι η FTX μηνύει την Layer Zero Labs και επιδιώκει να ανακτήσει περισσότερα από 21 εκατομμύρια δολάρια από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Συγκεκριμένα 90 μέρες πριν καταρρεύσει η FTX, η Alameda Ventures, που είναι ουσιαστικά ο βραχίωνα τη Alameda που ασχολείται με τι επενδύσει, είχε πληρώσει 70 εκατομμύρια δολάρια ώστε να αποκτήσει το 4,92%. 100% τη συγκεκριμένη εταιρεία. Καθώ είχε δώσει και 25 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει 100 εκατομμύρια μάρκε STG. Και πλέον φαίνεται ότι θέλει να πάρει πίσω κάποια από τα χρήματα που είχε δώσει. Καθώ σε άλλο άρθρο βρίσκω ότι η FTX δεν ζητάει 20 εκατομμύρια, αλλά ζητάει πάνω από 86 εκατομμύρια δολάρια από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν ξέρω ποια από τα δύο ποσά ισχύει μέχρι στιγμή. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι η FTX συνεχίζει να ψάχνει χρήματα από παλιότερε επενδύσει που είχε κάνει η FTX και η Alameda. Και μιλώντα για την FTX, δεν μπορούμε να μην πάμε και στον ιδρυτή αυτού του House και αναφέρομαι στον κύριο Σαμ, ο οποίο, όπω ξέρετε, βρίσκεται στη φυλακή και οι δικηγόροι του ζητάνε ξανά από το δικαστήριο να αποφυλακιστεί επειδή το διαδίκτυο στη φυλακή είναι χάλια. Με αποτέλεσμα, ο κύριο Σαμ να μην μπορεί να βλέπει βίντεο, ενώ να μην μπορεί να διαβάσει τα δικηγορικά έγγραφα που πρέπει να μελετήσει ώστε να είναι έτοιμο για αυτή τη δίκη. Δυστυχώ. Εμεί θα περάσουμε στα νομίσματά μα και θα πάμε στο Voyager, το οποίο Voyager έχουν βγει πάρα πολλέ ψεύτικε ειδήσει στο διαδίκτυο ότι η BlackRock εξαγόρασε το Voyager με αποτέλεσμα η τιμή να έχει κάνει εδώ πέρα το μικρό ράλι που βλέπετε, αλλά μετά αποδείχτηκαν ότι όλε οι ειδήσει ήταν ψέτικε και γι' αυτό το λόγο η τιμή ξανακατρακύλησε. Οπότε μεγάλη προσοχή με τι ειδήσει που βλέπετε να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Δυστυχώ τη σήμερα μέρα θέλουν πιο πολύ έλεγχο. Εμεί θα πάμε και στο τελευταίο νότι τη ημέρα μα που αφορά το Shiba Inu και συγκεκριμένα το Shibarium, το Layer 2 του Shiba Inu. Το οποίο υπάρχουν διάφοροι απαταιώνε που αυτό που κάνουν είναι να μιμούνται το νόμισμα το swap και γενικότερα να προσπαθούν να διαδώσουν ψεύτικε ειδήσει για το Shibarium και να υπονομεύουν την ίδια την αλυσίδα. Και από ό,τι φαίνεται, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, καθώ πριν από κυριολεκτικά 11 μέρε το Σιμπάριουμ είχε κλειδωμένα μέσα του 1,47 εκατομμύρια δολάρια, καθώ σήμερα αυτό το ποσό έχει πέσει μόλι στα 746.000 δολάρια. Έχει χάσει κυριολεκτικά το 50% του TVL του. Και ο βασικότερο λόγο φαίνεται να είναι αυτοί οι εγκληματίε που υπονομεύουν το Σιμπάριουμ. Εμεί θα πάμε και στην κρυπτοαγορά με το Bitcoin και την υπόλοιπη αγορά να είναι σταθερότατε και το Bitcoin για άλλη μια μέρα να βρίσκεται σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρύπτο. Σήμερα 11 του 2023. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση να το συμβουλή. Μόνο για πενδυτική γνώμη. Παρακαλώ, γραφείτε στο κανάλι. Φυσικά, και ένα σχόλιο. Τα περισσότερα σχόλια μπορούν να απαντηθούν. Στο τέλο του επεισοδίου, να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.